Γιατί κοιτάς την ώρα? Γιατί έπρεπε να ήταν εδώ. Α, πολύ στήσιμο τρώω τώρα τελευταία από τον Κυριάκο. Γιατί είσαι κορόιδο. Γιατί δεν τους κάνεις τώρα καμιά ταραχή. Τι ταραχή να του κάνω? Για όμως τώρα άρεσε και κανέναν άλλον, τόσο σου κολλάνε. Πάρε έναν από αυτούς και πήγαινε να χορέψεις και θα δεις τον Κυριάκο να μην ξεκολλάει από δίπλα σου. Έτσι είναι κουλίτσι με αυτά τα πράγματα. Εκτιμάμε πάντα μόνο αυτό που δεν έχουμε σίγουρο. Και με ποιον από έξω, με τον χαζό το Στάθη? Όποιον να είναι. Σε πληροφορώ ότι όσο πιο απίθανος είναι αυτός που θα βγεις, τόσο πιο πολύ θα ταραχτεί ο Κυριάκος. Γεια χαρά. Πώς θα πω τώρα? Για πατσά, εσύ δεν μας είπες να έρθουμε? Πω πω τι βλέπουνε τα όμορφα και σκιστά μυγδαλωτά μου μάτια. Τι βλέπουνε? Την κούλα. Κουλάρα. Κουλάρα ορμάω. Κουλάρα. Και εδώ εσύ. Όπου εσύ και εγώ, κουλάρα. Αλλά που είσαι, μη αντιμετωπίζουμε αυτό το ύφος. Εγώ δεν είμαι σαν το κολόπεδο το Κυριάκο. Εγώ έχω πράγμα μέσα μου. Να ένα πράγμα. Για σένα. Έλα τώρα μη γίνεσαι χιδαίος. Γιατί χιδαίος, αφού έχω πράγμα για σένα. Ψυχή έχω για σένα. Πάλι τα ίδια. Και από αυτά έχω. Τι? Από τα ίδια. Έχω αίσθημα. Αγάπη για σένα. Κούλα. Δεν με καταλαβαίνει, δεν. Τι να σε καταλάβω, βρε Στάθη. Με έχεις κάνει ρεζίλια το σταθμό. Και ρεζίλη. Η πρώτη φίρμα είσαι. Είσαι η πρώτη κουλάρα της Ευρώπης είσαι. Εγώ φεύγω. Έχεις παρέα. Λέω να φύγω κι εγώ τώρα, γιατί άμα θα έρθει ο άλλος εδώ θα σου δημιουργήσω κανένα πρόβλημα. Εγώ τώρα... Πάω εγώ τώρα. Όχι, όχι, κάτσε, δεν με νοιάζει. Σοβαρολογείς? Ναι. Να κάτσω κοντά σου, κουλά. Ναι, κάτσε. Κοίτα ρε που λέει να κάτσε. Έλα ρε κουλά, δεν μου κάνεις πλάκα ρε κουλά. Όχι. Κοίτα ρε που σου... Κουλά, κάτσε δίπλα μου τώρα. Σοβαρά, και κοντά σου, και δίπλα σου. Ναι. Κοίτα να δεις που βουίζουνε τα αυτιά μου. Κοίτα πλάκα που παθαίνει. Κουλά, να κάτσω. Κάτσε. Κοίτα η κουλά που λέει να κάτσε. Κουλάρα μου γλυκά. Πώς κάνεις έτσι? Κοίτα τα. Τόσο καιρό έπρεπε να έχεις καταλάβει πως... Πώς να σου το πω τώρα? Πες το πως θέλεις, κούλα μου, δεν με πειράζει. Γράφτε μου σε γράμμα με το στόμα, τηλεγραφικός, όπως θέλεις, κουλάρα. Έπρεπε να έχεις καταλάβει πως... τώρα δεν μπορώ να σου κάνω και ερωτική εξομολόγηση. Ερωτική εξομολόγηση? Η κούλα θα μου κάνει ερωτική. Ρε βλάκα μου. Κουλάρα μου. Γλυκιά μου, κούλα, εσύ δεν μου κάνει. Τι θες να σε κεράσω? Τι θέλεις? Τσίχλα, γλυφιτζούρι, παγωτό, ό,τι θέλεις. Μα τι λες τώρα, Στάθη? Ό,τι θέλω λέω εγώ τώρα, κούλα μου. Εγώ ό,τι θέλω λέω. Άσε να λέω ό,τι θέλω, κούλα. Έλα, μίλα πιο σιγά γιατί σ' ακούνε. Τι με νοιάζει εμένα τώρα να μ' ακούνε όλοι? Εγώ έχω κάνει εκπομπή μέχρι και εκπομπή. Καλά, θέλεις να κάνω εκπομπή, κούλα μου? Μίλα πιο σιγά γιατί μπορεί να έρθει ο Κυριάκος. Τι με νοιάζει μωρέ εμένα ο Κυριάκος? Ακού Κυριάκο, τα λεκτικά μου κάνει εμένα ο Κυριάκος. Να τον είχα εδώ μπροστά μου τον Κυριάκο, τον βούταγα στα δίδια, τον έσχισα έτσι, χρακ να πούμε. Τι κάνεις εδώ? Πολύ καλά, ευχαριστώ. Κατάλαβα, ο Κυριάκος. Τι κάνεις εδώ, λέω? Πολύ καλά, είμαι περαστικός, έκατσα λίγο παραπάνω, αλλά λέω τώρα να φύγω. Λοιπόν, είσαι πολύ τυχερός μας σε αυτό το μέρος. Αλλιώς και θα σου έκανα. Και τα δύο. Λέγε τέτοια εσύ. Λέγε τέτοια. Άντε στρίβε. Μάλιστα. Χαίρετε, κυρία μου. Χαίρετε, κύριε Κυριάκο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι έγινε, ρε. Τι έγινε, ρε. Ο Πάνος ρωτάει τι έγινε. Τι, ήταν ένα δύο το Κυριάκο. Αλλά δεν μπορείς να το δεις. Έχει πολύ κόσμο εδώ, ρε. Εκτίθεσαι. Έχεις δίκιο, έτσι. Δεν μπορείς. Σταθή. Απόψε έχει περιπέτεια. Θα πάμε στο σπίτι της Μπέτης. Τι πράγμα? Θα πάμε στο σπίτι της Μπέτης. Κατάλαβα. Σήμερα δεν το γλιτώνουμε το ξύλο.